Ήξερα το θέμα μας και έβαλα τα τζίνια μου κι εγώ. Τέλειο. Και κυρίως το σκούρο το ντένιμ. Το σκούρο μαζί το με το σκούρο το κραγιόν, το μελιτζανί. Α, είναι ωραίο που το είναι έβαλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αμέ. Και με το μαύρισμά σου είναι τέλειο. Αρετή Λύσφης, fashion expert εδώ στην εκπομπή μας. Βλέπουμε μαζί τις στάσεις και όλα τα ωραία που θέλουμε να ξέρουμε για το πώς να ντυθούμε. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τα τζιν, το ντένιμ. Ακριβώς. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ντένιμ. Να πούμε ότι τα ντένιμ δημιουργηθήκανε, θα πούμε όλα για τα ντένιμ. Τα ντένιμ δημιουργηθήκανε για τους εργάτες του 19ου αιώνα στη Γαλλία. Ελένη μου, και τη διάρκεια τέλος πάντων του 50, μέσα από τον Αμερικάνικο κινηματογράφο, εκτοξευτήκανε παγκοσμίως και όλοι θέλανε ένα τζιν. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο σήμερα. Στο σήμερα έχουν βγει πολλές εκδοχές με μίνι φορέματα, όπως είναι τα black denim, φούστες, τζάκετ από πάνω. Μιλάμε για total denim, φορέματα. Δηλαδή ακριβώς. Από πάνω μέχρι κάτω. Ακριβώς, από πάνω μέχρι κάτω. Ακόμη και για βραδινά λουξ, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, δηλαδή το μίνι μαζί με το τζάκετ. Αυτό θα σου τέριαζε καταπληκτικά. Πού είναι αυτό το είναι βρω. Το light. Θα σου το βρω εγώ. Α, βρες το μόνο. Ό,τι θέλεις θα σου βρω. Θα το βρω. Α, ναι, ό,τι βλέπω. Ό,τι βλέπεις θα σου το βρω. Α, φανταστικά, μα γιατί μου αρέσουν τέλει. Όλα να ξέρεις. Θα μου στέλνεις ένα μήνυμα και θα μου λες θα σου το βρίσκω. Μου αρέσουν όλα. Εντάξει, βέβαια. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Αυτό θα σου ταιριάζει τέλεια. Πάρα είναι πολύ ωραίο. Απίστευτα ωραίο. Έτσι, μαζί και με αυτό τα είναι πόδια σου, γιατί είσαι και πολύ γυμνασμένη. Αυτό είναι μία μίνι φούστα η οποία έχει ένα μεσάτο jean jacket. Και μίνι φούστες, ντένιμ. Άρα, αρετή, είναι για όλους τους σωματότυπους. Είναι για όλους τους σωματότυπους. Αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν έχει να κάνει με το σωματότυπο, ούτε με το ύψος μιας γυναίκας, ούτε με κάτι άλλο. Δηλαδή, εμένα με ρωτάνε πολλές φορές, επειδή έχω φορέσει ένα loose fit παντελόνι, μαζί με ένα crop top και πάντα προσπαθώ να κρατήσω στοιχεία θηλυκότητας στο σύνολό μου. Με ρωτάνε, εμένα δεν μου πάει και εσύ τα φοράς, εμένα δεν μου πάει. Δεν ισχύει αυτό καθόλου για τις γυναίκες. Οτιδήποτε είναι, ταιριάζει απαραίτητα αρκεί να έχουμε τα σωστά τα. Μίκη και. Να βρούμε το σωστό. Πρόματα, ακριβώς, το σωστό το fit. Κόψιμο του τζιν για να το βάλουμε. Πάμε στο επόμενο να δούμε. Α, αυτό είναι το επόμενο. Τι είναι αυτό, αξεσουάρ. Αυτό είναι. Κοίταξε να δεις. Έχουμε και τα αξεσουάρ και τα υποδήματα. Αξεσουάρ τσάντα. Βλέπεις μία τζιν. Βλέπεις το τζάκετ, το οποίο μία γυναίκα μπορεί να το ράψει έτσι. Δηλαδή μπορεί να το κόψει ναι. Για να ραφτεί με αυτόν τον τρόπο. Να πάρει ένα απλό denim jacket. Επίσης και η ζώνη. Βλέπουμε μία τσάντα η οποία μπορεί να φορεθεί για βράδυ. Δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί η εγγράφα το κάνει πιο γκλαμ. Επίσημο, ναι. Πιο επίσημο, ακριβώς. Και άλλες τζιν τσάντες. Και άλλες τζιν τσάντες. Αυτές είναι τώρα με δερμάτινα λουριά. Και αυτή ωραία. Επιστρέψανε, ναι. Μην αυτό το φοβάστε γενικά, αν μπορούσες να δώσεις μια οδηγία, είναι να μην φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε. Τζιν με τζιν. Ακριβώς, να μην φοβόμαστε. Τα total denim είναι πάρα πολύ μόδα. Δεν είναι πλέον τα denim με τα σακά και τα δερμάτινα όπως φορούσαμε κάποια χρόνια πριν. Το είναι 90's. Τα, ακριβώς. Είναι τα denim μαζί με τα μάλινα. Είναι τα total denim. Έχει και παπούτσια. Το έχει και παπούτσια. Έχει και μπότες, έχει και γόβες, έχει και παντελόνια, μπότες. Έχει τα πάντα όλα σε διαφορετικά χρώματα, όπως είπαμε. Δηλαδή σε σκούρα denim, σε light denim, σε όβανις, όπως φοράει η J-Lo, σε παντελόνι. Κοίταξε, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και διαφορετικό. Είναι statement από μόνο του το παντελόνι, το τζιν. Από πάνω φοράει μόνο ένα tank top. Και αυτό ωραίο. Επίσης τα αντρικά αντισήματα. Αυτό μπορεί να το φορέσει και μια γυναίκα. Η μπότα. Και αυτή πολύ ωραία μπότα. Και κοίταξε, είναι απλό και πόσο στυλά το κάνει. Και το συνδυάζει πάντα με αυτό που είναι το κλασικό. Ακριβώς. Ένα λευκό πουκάμισο. Αν δεν, δηλαδή δεν ξέρετε πώς να το βάλετε. Με κάτι πολύ βασικό επάνω. Με κάτι πολύ βασικό, ακριβώς. Με ένα φανελάκι, με ένα ωραίο πουκάμισο λευκό, με ένα χρωματιστό αν δεν έχουμε λευκό, με ένα άλλο τζιν. Τα τζιν μπορούν να διαφέρουν και λίγο χρωματικά. Δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο να πούμε τώρα ότι πρέπει να πάω να αγοράσω. Όχι. Οι πολύτιμοι λίθοι βρίσκονται μέσα στην ντουλάπα μας. Άρα μπορώ να βάλω σκούρο ντένιμ κάτω και πιο ανοιχτό. Ακριβώς. Μπορείς να βάλεις. Μ' αρέσει αυτό που λες. Μπορείς να βάλεις. Και καμπαρδίνες ωραίες. Τα σημαντικά κομμάτια βρίσκονται μέσα στην ντουλάπα μας. Δεν χρειάζεται πλέον υπερβολές στην υπερκατανάλωση. Άλλωστε δεν είναι και trend πλέον. Ό,τι έχουμε το βρίσκουμε στην ντουλάπα και απλά το μεταποιούμε και πηγαίνουμε σε μία μοδίστρα και το κάνουμε. Είσαι φανταστική. Μουα. Γλυκό φυλάκι μέχρι εκεί.